Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 51ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Το βαθύ τραύμα της απιστίας». Στο προηγούμενο επεισόδιο, το 58ο, επεισοδιο το 58 περιγραψαμε την απιστία ως φαινόμενο. Μάθαμε μερικά στατιστικά σχετικά με την απιστία, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τα αίτια της απιστίας καθώς και τα είδη της απιστίας και δώσαμε κάποιες κατευθύνσεις ή κάποιους τρόπους σκέψης οι οποίοι μπορεί να είναι χρήσιμοι και βοηθητικοί ως προς την πρόληψη της απιστίας. Παρόλο που τελειώνοντας το προηγούμενο επεισόδιο ανακοίνωσα πως το σημερινό επεισόδιο θα έχει διπλό θέμα, από τη μια το βαθύ τραύμα της απιστίας και από την άλλη προσπάθειες αντιμετώπισης του ή απάντηση στο ερώτημα εάν ξεπερνιέται η απιστία, παρόλα αυτά αποφάσισα τελικά να σπάσω αυτό το ζήτημα σε δύο επεισόδια. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο και είναι χρήσιμο και είναι απαραίτητο να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο ώστε να τονίσουμε όσο πιο εμφαντικά γίνεται πόσο βαθύ είναι το τραύμα της απιστίας. Ο σκοπός του επεισοδίου αυτού είναι να φέρει awareness σε σχέση με το τραύμα της απιστίας. Η λέξη awareness στα αγγλικά έχει να κάνει με τη γνώση και την ευαισθητοποίηση. Σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, να μάθουν ότι η απιστία προκαλεί βαθύ ψυχικό τραύμα στο πρόσωπο που τη δέχεται, την απιστία, στον απατημένο δηλαδή ή στην απατημένη. Νομίζω ότι στις περισσότερες φορές που έχουμε αγγίξει το θέμα της απιστίας και εδώ στο podcast αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube όπου καθημερινώς ανεβαίνουν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο δώσαμε λίγη έμφαση και όχι τόση όση αξίζει στο πόσο βαθύ είναι το τραύμα του να δέχεσαι την απιστία, να είσαι ο αποδέκτης της απιστίας δηλαδή. Άρα σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πρόσωπο εκείνο το οποίο ενώ βρίσκεται σε μία μονογαμική σχέση αποκτάει κέρατα, όπως λέγεται στην καθομιλουμένη. Στο επεισόδιο αυτό δεν θα συζητήσουμε καθόλου για το τρίτο πρόσωπο και το τραύμα που προκαλείται και στο τρίτο πρόσωπο γιατί δεν είναι επί του παρόντος. Επί του παρόντος είναι να δώσουμε έμφαση στο τι βιώνει ένα πρόσωπο όταν ο ή σύντροφός του τον την απατά. Είτε με σεξουαλική απιστία, είτε με συναισθηματική απιστία ή ακόμη και με Έχουμε εξηγήσει στο προηγούμενο επεισόδιο τι σημαίνει σεξουαλική απιστία, τι σημαίνει συναισθηματική απιστία και τι σημαίνει micro cheating. Ψάξτε το, είναι το 58ο επεισόδιο του podcast. Θέλω να κάνω αυτό το επεισόδιο αποκλειστικά για τα θύματα της απιστίας, γιατί νιώθω ότι δικαιούνται να έχουν σε ένα ολόκληρο επεισόδιο τη συμπόνια, την κατανόηση και την ενσυναίσθηση που τους αξίζει. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, απιστία είναι η μη τήρηση της συμφωνίας για μονογαμία. Δύο άνθρωποι αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, συμφωνώντας σε ερωτική και σεξουαλική αποκλειστικότητα και παρόλα αυτά ο ένας από τους δύο σπάει τη συμφωνία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του άλλου. Γι' αυτό το λόγο και η επιστία ονομάζεται εξοραϊστικά κατά τη γνώμη μου, μη συμφωνημένη, μη μονογαμία. Εν αγνία σου δηλαδή, χωρίς να συμφωνείς, χωρίς να συνενείς, γίνεσαι τάρανδος. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά μια παλιά μου φίλη για τη μητέρα της, τα κέρατα της πιάνουν κάιρο. Είναι δηλαδή τόσο ψηλά και τόσο μακριά, σαν αντένες, είτε τηλεοράσεως είτε ραδιοφώνου, οι οποίε μπορούν να πιάσουν εκπομπές που εκπέμπουν από το Κάιρο της Αιγύπτου. Θυμίζω ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Κύπρο. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα για την απιστία. Το χιούμορ είναι πάντα ένας μηχανισμός άμυνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως υγιής μηχανισμός άμυνας είτε ως συμβιβαστικό μηχανισμός άμυνας σε όλε τους τις μορφές. Είτε πρόκειται για χιούμορ το οποίο στοχεύει γενικά και θεωρητικά στο φαινόμενο απιστία είτε πρόκειται για αυτοσαρκασμό. Κάποιο να αυτοσαρκάζεται και να λέει για τον εαυτό του αστεία προσπαθώντας να χωνέψει μέσα του το γεγονός ότι δέχεται κέρατο. Η έκφραση κέρατο είναι μια έκφραση στην καθομιλουμένη η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον άνθρωπο που είναι θύμα απιστίας. Και το πιο συνηθισμένο αστείο είναι ότι κάποιος έχει τόσο ψηλά κέρατα που δεν το χωράει να περάσει κάτω από μια πόρτα. Και στην ουσία αυτού του τρόπου η προσέγγιση δείχνει ακριβώς και την κοροϊδία που κάνει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας όταν ένας άνθρωπος είναι θύμα Τον κοροϊδεύουν δηλαδή ότι είναι τόσο βλάκας ώστε να μην το αντιλαμβάνετε ότι δέχεται απιστία ή είναι τόσο... Α αδύναμος χαρακτήρας ή τόσο άβουλος άνθρωπος, ώστε να μην τολμά να κάνει κάτι για να σταματήσει η απιστία. Λοιπόν, ρώτησα έναν άνδρα, ο οποίος έχει βιώσει το φαινόμενο της απιστίας, να μου γράψει μια σειρά από λέξεις που του έρχονται στο μυαλό συνειρμικά σε σχέση με την απιστία. Λέω, γράψε μου μια σειρά από συναισθήματα το οποίο βίωσες όταν αντιλήφθηκες ότι η σύντροφος σου σε είχε απατήσει. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη και πολλά χρόνια πριν, άρα ο άντρας αυτός, ο οποίος είναι και ψυχοεκπαιδευόμενος, μπορούσε να αποκρισταλώσει τα συναισθήματα α, με έναν αρκετά ρεαλιστικό τρόπο, γιατί πρόκειται για ένα τραύμα παλαιό, το οποίο το έχει δουλέψει και ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοθεραπευτικά. Όταν μου έγραψε τα συναισθήματα, το πρώτο σχήμα που είδα σε αυτά τα συναισθήματα, είναι ακριβώς το σχήμα του πένθους. Τα πέντε στάδια του πένθους, ακριβώς έτσι όπως τα έχει περιγράψει η Elizabeth kubler -Rose. Η Elizabeth kubler ήταν μια Αμερικανίδα ψυχίατρος, η οποία ασχολήθηκε εντατικά με το ζήτημα του θανάτου και του πένθους και ονομάζεται ότι είναι και εντός εισαγωγικών θανατολόγο τα πέντε στάδια του πένθους, σύμφωνα με τις μελέτες και τα ευρήματα της Ελίζαμπεθ Κιουπλερός, είναι η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή. Το πρώτο συνέστημα που μου έγραψε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, είναι το συνέστημα του θυμού. Ένιωσα θυμό, Όταν αντιλήφθηκα ότι η γυναίκα μου με απατούσε, ένιωσα θυμό. Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συνέστημα το οποίο ενεργοποιείται όταν απειλούμαστε. Η απιστία είναι απειλή για τη ψυχική και συναισθηματική ισορροπία ενός ανθρώπου. Η απιστία είναι απειλή για την αίσθηση ασφάλειας, την αίσθηση συναισθηματικής ασφάλειας και σταθερότητας που έχει ένας άνθρωπος, και που είναι ένα από τα βασικά θεμέλια για να μπορεί να είναι ευδαίμων στη ζωή του. Ένας άνθρωπος μπορεί να ξοδέψει μεγάλο μέρος της ζωής του, να ξοδέψει χρόνο, ενέργεια, χρήμα, πνεύμα, προσπάθεια, ούτω ώστε να επιτύχει να έχει συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα. Στην είδηση της απιστίας, στην αναγνώριση του γεγονότος ότι σε θύμα απιστίας γκρεμίζεται το οικοδόμημα της συναισθηματικής ασφαλείας και σταθερότητας που ξαναλέω ο κάθε άνθρωπος χτίζει με κόπο. Ο θυμός είναι η πρώτη ένδειξη ότι απειλούμαστε. Μία άλλη λέξη που μου έχει γράψει είναι η λέξη προδοσία. Βίωσα προδοσία ήμασταν δύο άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε μαζί και συμφωνήσαμε να αγωνιστούμε για να έχουμε μία όμορφη σχέση. Συμφωνήσαμε να αγαπιόμαστε. Συμφωνήσαμε το σεξ, το συνέστημα, τον ερωτισμό μας, να το μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Ξαναθυμίζω ότι η απιστία έχει σχέση με τις μονογαμικές σχέσεις. Η απιστία έρχεται να σπάσει τη συμφωνία της μονογαμίας. Ονομάζεται και μη συμφωνημένη μονογαμία. Με πρόδωσε η σύντροφος. Ένιωσα ότι δεν ήταν πλέον σύντροφος, σύμμαχος στο πλευρό μου. Έγινε εχθρός. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου. Και αυτό φέρνει απαραίτητος οπωσδήποτε και το αίσθημα της ματέωσης ή αλλιώς frustration, όπως λέγεται στα αγγλικά. Ματέωση είναι εκείνο το έντονο αρνητικό συνέστημα που νιώθουμε όταν ματαιώνονται οι στόχοι μας και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε πετάξει την ενέργεια μας σε ένα βαρέλι δίχως πάτου. Νιώθεις τεράστιο αίσθημα ματέωσης όταν αντιλαμβάνεσαι ότι χρόνος, συναισθήματα, όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες, προσπάθειες πάνε χαμένα. Σαν να κάποιος αποσύρει, τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια σου ή ακόμη καλύτερα τραβάει το πάτωμα κάτω από τα πόδια σου και βρίσκεσαι μετέωρος στο κενό. Αυτό ακριβώς το γεγονός ότι η απιστία καταργεί κάθε θεμέλιο συναισθηματικής ασφάλειας και σταθερότητας που έχει χτίσει με πολύ κόπο ένας άνθρωπος, δίνει ακριβώς και χώρο για το επόμενο συνέστημα, το επόμενο βασανιστικό συνέστημα αυτό της ανασφάλειας. Ανασφάλειας για τον εαυτό μας, αλλά και τρομερής ανασφάλειας για τα παιδιά που μπορεί να βρίσκονται μέσα σε ένα ζευγάρι και τα παιδιά που, των οποίων είναι γονείς οι δύο άνθρωποι που ένα ένας κεράτωσε τον άλλον. Κακά τα ψέματα είναι η αλήθεια ότι ζούμε σε μία κοινωνία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Το οικογενειακό δίκαιο είναι άδικο, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, υπέρ της μητέρας. Και σε μία περίπτωση που έχουμε απιστία σε ένα ζευγάρι που έρχεται από τη μητέρα, ο πατέρας μπορεί να νιώσει και τρομερή ανασφάλεια για το ότι η σύντροφος του και μητέρα των παιδιών του πρόδωσε την εμπιστοσύνη του, έσπασε τη συμφωνία τους και μπορεί από εδώ και πέρα να τον προδώσει και με άλλους τρόπους όπως να προδώσει τα παιδιά τους εκδικούμενοι τον πατέρα τους με τη γονική αποξένωση μετά από ένα διαζύγιο. Μπορεί αυτό να ακούγεται παράδοξο και όμως συμβαίνει. Επειδή έχω δουλέψει με πολλά ζευγάρια όπου έχει ε, παρατηρηθεί το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης μετά το διαζύγιο τους. Μάλλον έχω γνωρίσει αρκετά περιστατικά Γονική αποξένωση. Έχω δουλέψει με τον ένα από του δύο γονεί, με τον αποξενωμένο και όχι με τον αποξενωτή. Παρόλο που φαίνεται περίεργο σε αρκετέ περιπτώσει, ο αποξενωτή γονιό, η αποξενώτρια μητέρα είναι και αυτή η οποία κατακεράτωσε τον σύντροφό της και είτε τον χώρισε μετά, είτε όταν αυτό ξύπνησε και αποφάσισε να θέσει ένα τέρμα στη συνεχιζόμενη απιστία, αυτή να τον τιμώρησε διαχρονικά αποξενώνοντας τα παιδιά και εργαλειοποιώντας τα παιδιά, κάνοντας τα όπλα εναντίον του. Ναι, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, και κερατάς και δαρμένους. Σίγουρα υπάρχει επίσης ψηλό ποσοστό ανδρών που απατούν τη γυναίκα τους και μετά από την απιστία δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και δεν δείχνουν καμία μεταμέλεια, δεν δίνουν καμία ειλικρινή συγγνώμη και συνεχίζουν να κακοποιούν τη σύντροφό τους, όμως δεν μπορώ παρά να πω ότι δεν είναι μόνο όσες γυναίκες έχουν απατηθεί που εξασκούν μετά γονική αποξένωση και γυναίκες οι οποίες έχουν απατήσει μετά από ένα διαζύγιο μπορεί κάλλιστα να εξασκήσουν γονική αποξένωση. Οπότε το αίσθημα της ανασφάλειας για το τι θα συμβεί με τα παιδιά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θύμα απιστίας είναι απολύτως δικαιολογημένο σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπου τα οικογενειακά δικαστήρια αποφασίζουν υπέρ της μητέρας πολύ πιο συχνά παρά υπέρ του πατέρα. Υπάρχει μια προκατάληψη στο οικογενειακό δίκαιο για το ρόλο της μητέρας και θεωρείται de facto από το δικαστήριο ότι η μητέρα είναι πιο κατάλληλο πρόσωπο για να έχει την επιμέλεια των παιδιών, οπότε αυτό διευκολύνει τις γυναίκες από ξενοτρίες να συνεχίσουν το εγκληματικό έργο τους. Άρα, θυμός, προδοσία, ματέωση, ανασφάλεια για το μέλλον, ανασφάλεια για το μέλλον των παιδιών, μία απαξίωση, δηλαδή όταν βιώσεις το κέρατο, τότε νιώθεις ότι δεν έχει αξία να προσπαθείς, δεν έχει αξία να είσαι καλός άνθρωπος, δεν έχει αξία να είσαι εντάξει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν την καλοσύνη σου, θα εκμεταλλευτούν την υπομονή σου, θα εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι είσαι καλοήθης άνθρωπος και το μυαλό σου δεν πάει στο κακό και επειδή τους δείχνεις εμπιστοσύνη εμπιστευόμενος στον εαυτό σου, θα καταχραστούν την εμπιστοσύνη αυτή προχωρώντας στην απιστία. Ένα άλλο έτσι πολύ βασικό συνέστημα είναι και αυτό της ντροπή. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται απιστία ντρέπεται. Είναι προσβλητικό για πολλούς ανθρώπους να βιώσουν απιστία, και αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο και ασυνάρτητο με το γεγονός ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, η απιστία είναι αντικείμενο κοροϊδίας, απαξίωσης και γέλιου από την κοινωνία. Το να νιώθεις ότι τώρα έχω γίνει κερατάς, σε κάνει να ντρέπεσαι. Σε κάνει να ντρέπεσαι γιατί υποθέτεις ότι άλλοι θα υποθέσουν ότι για να σε απατήσει η γυναίκα σου σημαίνει ότι είσαι λίγος, ότι είσαι ανίκανος, ότι δεν είσαι καλός ότι δεν είσαι έξυπνος άνδρας και γι' αυτό σε ξεγέλασε και σε απάτησε και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα βιώματα βιώνουν και οι γυναίκες οι οποίες δέχονται απιστία και από πολλές γυναίκες που είναι θύματα απιστίας έχω διαβάσει πάρα πολλές επιστολές, πάρα πολλές καταθέσεις ψυχής όπου λένε ότι μετά που δέχθηκαν απιστία, μετά που αντιλήφθηκαν την απιστία, άρχισαν να νιώθουν άσχημες, μη ελκυστικέ, λίγες σεξουαλικά. Πολλές γυναίκες μου ανέφεραν ότι συνέδεσαν το φαινόμενο της απιστίας με μια εγκυμοσύνη τους ή με την περίοδο της λοχίας, με το γεγονός ότι απέκτησαν περισσότερο βάρος με τη μητρότητα και ε, η αυτοεκτίμηση τους και η ερωτική σεξουαλική αυτοπεποίθηση τους έπεσε στα πατώματα. Ντρέπεσαι όταν είσαι θύμα απιστίας και θεωρείς ότι εσύ δεν είσαι αξιαγάπητος, εσύ δεν είσαι αξιέραστος, εσύ δεν είσαι αρκετός, ούτω ώστε ο άλλος ή η άλλη να τηρήσει τη συμφωνία της μονογαμίας το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς είναι ότι εγώ δεν ήμουν αρκετή. Δεν είμαι αρκετή για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι αρκετός για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς παρά να πάρεις την απιστία προσωπικά. Παρόλο που όπως θα εξηγήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, η απιστία σπανίως είναι κάτι προσωπικό στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κάτι που έχει να κάνει με το πρόσωπο που την διαπράττει την απιστία και σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχει να κάνει με το πρόσωπο που δέχεται την απιστία. Δεν μπορεί όμως όταν διώσεις την απιστία να μην το πάρεις προσωπικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχουμε και μέσα στο μυαλό μας ένα σωρό πεπιθήσεις επηρεασμένες από την pop κουλτούρα, Επηρεασμένε από τη λογοτεχνία του ρομαντισμού, επηρεασμένε από τι ρομαντικέ ταινίε, από τα ρομαντικά μυθιστορήματα, από τη γυναικεία λογοτεχνία, όπου έχουμε τον έρωτα εξειδανικευμένο στο μυαλό μα και είναι ο έρωτα συνδεδεμένο όχι με τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται να κάνει κάθε ζευγάρι προκειμένου να κρατήσει τη σχέση του υγιή, να κρατήσει τη σχέση του μονογαμική αλλά είναι συνδεδεμένη αυτή η εικόνα της μονογαμίας με τον έρωτα και την αγαπητικότητα και την αξιαγαπητικότητα που έχει ένα πρόσωπο. Δηλαδή είμαι τόσο ωραία γυναίκα, είμαι τόσο ωραίος άνδρας, είμαι τόσο αξιαγάπητος άνθρωπος, είμαι τόσο αξιαγάμιτος άνθρωπος, εάν θέλετε, που δεν μπορεί να περάσει καν από το μυαλό του συντρόφου μου ή της συντρόφου μου να με απατήσει. Αυτό είναι ένα φάλαση, είναι μια λανθασμένη πεποίθηση η οποία εντυπώνεται στο μυαλό μας μέσω της pop κουλτούρας. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι παραμένουν πιστοί σε μια μονογαμική σχέση επειδή είναι πολύ ερωτεύσιμος και πολύ αξιαγάπητος και πολύ σπουδαίος ο σύντροφός τους. Είναι λάθος αυτή η πεποίθηση, υπάρχει όμως. Η αλήθεια είναι ότι κάποιος άνθρωπος είναι πιστός στη σχέση του επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμος άνθρωπος, είναι καλοήθης άνθρωπος και είναι υπεύθυνο άνθρωπος. Γιατί ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος απατά αντιδραστικά, στα πλαίσια της αντιδραστικής βιότητας, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος απατάει επειδή βρίσκεται σε μια πολύ κακή σχέση, Υπάρχει πάντα ο δρόμος της αρετής, ο δρόμος της ανάληψης ευθύνης, υπάρχει πάντα ο πνευματικός δρόμος του να αναλάβεις την ευθύνη σου, να ανοίξεις το στόμα σου, να πεις στο τέρι σου ότι ή θα τα βρούμε ή θα χωρίσουμε, γιατί αν συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, εγώ θα σε απατήσω και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το πράξω γιατί θα προδώσω πρωτίστως τον εαυτό μου, έπειτα εσένα και μετά τη συμφωνία μας. Το να απατήσει ένας άνθρωπος είναι ξεκάθαρα προσωπικό σε σχέση με αυτόν που απατά και όχι αυτόν που είναι θύμα της απιστίας. Όμως η λανθασμένη πεποίθηση η οποία καλλιεργείται και μέσα από την pop κουλτούρα είναι ότι εάν μία γυναίκα είναι πολύ ωραία γυναίκα, εάν ένας άνδρας είναι πολύ σεξι εάν ένα πρόσωπο είναι ερωτεύσιμο και αξιαγάπητο, τότε δεν περνάει καθόλου από το μυαλό του συντρόφου του, του συντρόφου της, να το απατήσει, να τον απατήσει, να την απατήσει. Και υπάρχουν πολλά κραυγαλαία παραδείγματα της επικαιρότητας ή και της ζωής των διασύμων όπου άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται σύμβολα του σεξ, όπως για παράδειγμα η πολύ γνωστή ηθοποιό Μόνικα Μπελούτσι, η Ιταλίδα αυτή, Καλλονή η οποία έπεσε θύμα απιστίας του σύζυγου της και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το πόσο αξιέραστη και πόσο σεξι και πόσο ελκυστική είναι η γυναίκα αυτή και χρησιμοποιώ το παράδειγμα αυτής της γυναίκας επειδή είναι μια πολύ γνωστή περσόνα της διεθνούς showbiz και επίσης και επειδή έχει και ένα εξαιρετικά όμορφο χαμόγελο και ε, έχοντας παρακολουθήσει τη γυναίκα αυτή και σε συνεντεύξεις της διαπίστωσα α, στον τρόπο με τον οποίο μιλάει και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ότι ίσως υπάρχει και μια καλοήθεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω προσωπικώ γιατί δεν την έχω συναντήσει. Όμως αυτή την άβρα μου βγάζει η Μόνη Καμπελούτσι. Και παρόλα αυτά η Μόνη Καμπελούτσι Απατήθηκε. Τα κέρατα της έπιαναν, ξέρω εγώ, Νέα Υόρκη, όχι Κάερο, πολύ μακριά. Αυτό δεν σημαίνει το γεγονός ότι την απάντησε ο άνδρας της, ότι αυτή δεν είναι αξιαγάπητη και δεν είναι αξιεραστή είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτό. Όμως η pop κουλτούρα μας δίνει τη λανθασμένη πεποίθηση, τη λανθασμένη άποψη, μας την μεταφέρει ότι θα σε απατήσει κάποιος επειδή εσύ δεν είσαι αρκετός. Εσύ δεν είσαι αρκετή. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθουμε ντροπή. Στην περίπτωση που κάποιος είναι θύμα απιστίας ενός συντρόφου ο οποίος είναι ναρκισιστής και είναι μάστρος, μάστερ, γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και χρησιμοποιήσει τον gaslighting και ακόμη πιο εξειδικευμένες μορφές gas lighting προκειμένου να σε πείσει ότι είσαι ελέφαντας. Μπορεί από τη μια να είσαι θύμα απιστίας και από την άλλη να καταφέρει ο ναρκισιστής που σε απάτησε να σε πείσει ότι εσύ που σε απάτησε. Να αντιστρέψει δηλαδή τους ρόλους θήτη και θύματος και να βγει και από πάνω. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι όχι μόνο απατούν, αλλά έρχονται και ζητάνε και τα ρέστα. Και έχουμε πει και προηγουμένω την περίπτωση ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες απάντησαν τους άνδρες τους κατ' εξακολούθηση και όταν αυτοί αποφάσισαν να διαλύσουν ένα γάμο κακοποιητικό, τοξικό και απατηλό, του κέρασαν και με το δώρο της γονική αποξένωση μετά. Εάν είσαι ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίο συνδέεσαι με τον σύντροφο σου και με του άλλου ανθρώπου με ένα συνεξαρτητικό τρόπο και θεωρείς ότι εσύ φταί για όλα τα προβλήματα της σχέση, μπορεί να νιώθει και ενοχή ότι φταί. Δεν ήσουν αρκετός από τη μια και από την άλλη έφτεξες. Ναι, οι άνθρωποι νιώθουμε ενοχή και για το γεγονός ότι έχουμε πέσει θύμα απιστίας. Ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί να συμβεί όταν ένας άνθρωπος βιώσει την απιστία είναι να μην θέλει να την πιστέψει. Η άρνηση. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της άρνησης της απιστίας. Να μην θέλει να πιστέψει ότι όντως ο ή σύντροφος τον την έχει απατήσει. Αποκλείεται ο άνδρας μου να με απάντησε. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο μυαλό μια παλιά μου θεραπευόμενη, η οποία καταφανώς ταλαιπωρημένη από τις μακροχρόνιες απιστίες του συζύγου της, μου ανέφερε ότι ήταν παντρεμένη για 25 χρόνια και ότι τα πρώτα 5 χρόνια του γάμου της ένιωθε καλά, ένιωθε ευτυχής με τον σύντροφό της, ένιωθε αρκετή για τον σύντροφό τη και ότι ένιωθε συναισθηματική ασφάλεια. Μέσα σε αυτά τα πρώτα πέντε χρόνια προφανώ ήρθαν και κάποια παιδιά στο ζευγάρι. Μετά τα πρώτα πέντε χρόνια μου ανέφερε ότι σιγά σιγά ο άνδρα τη άρχισε να απομακρύνεται, σταδιακά απομακρύνθηκε. Άρχισε να προτιμάει να πηγαίνει μόνο του περιπάτου αντί να πηγαίνουν παρέα. Άρχισε να έχει μοναχικέ βραδινέ εξόδου, Έλεγε ότι έβγαινε έξω με φίλους, εκ των υστερών ήταν ε, ξεκάθαρο ότι ε, έβγαινε με διάφορες άλλες γυναίκες. Και να μην σας τα πολύ λέω, πέρασε αυτή η γυναίκα από τα 20 χρόνια του γάμου της, τα 15 χρόνια να είναι στη θέση της απατημένης γυναίκας. Και στο τέλος, 20 χρόνια μετά το γάμο της, ήρθε η τότε, η μία από τις τότε συντρόφους του συζύγου της, μία από τις οποίες διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό και της ανέφερε ότι ο άνδρας της ήταν σε πέντε χρόνια σχέσεις μαζί της και μάλιστα ήταν και έγκυος. Και δεν μπορούσε παρά να παραδεχθεί το γεγονός ότι ο άνδρας της την απατούσε και να καταρρεύσει. Και τη ρώτησα, καλά, 15 χρόνια που λες ότι ο άνδρας σου άρχισε να απομακρύνεται από σένα και άρχισε να έχει διαφορετική συμπεριφορά. Δεν είχες κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να σε απατούσε. Καλά, δεν βρέθηκε κάποιος άλλος άνθρωπος πέρα από αυτή την κοπέλα η οποία ήρθε και σου είπε ότι ξέρεις έχει πέντε χρόνια που έχω σχέση με τον άνδρα σου και τώρα είμαι έγκυος και μου λέει να ρίξω το παιδί και εγώ δεν θέλω να ρίξω το παιδί και έρχομαι να σου το πω ότι είμαι έγκυος, να τον αφήσεις, να χωρίσετε προκειμένου να είναι μαζί μου. Γιατί αυτό προφανώ έλεγε και ψέματα ότι η γυναίκα μου δεν με αφήνει να χωρίσουμε και η γυναίκα μου το ένα και η γυναίκα μου το άλλο. Τη λέω: Καλά, δεν είχε ενδείξει προηγουμένω. Και μου ανέφερε κάποια περιστατικά στα οποία φίλες, γνωστές, γειτόνισσες, τις έλεγαν μέσω πλήν σαφώ, μάζεψε τον άνδρα σου. Και τη λέω καλά, όταν τα άκουγε αυτά, όταν σου έλεγε για παράδειγμα η γειτόνισσα, ε, γιατί δεν πα και εσύ υπερπάτημα μαζί με τον άντρα σου το βράδυ και ο άντρα σου πάει μόνο του περπάτημα και σταματάει σε μερικά σπίτια που μένουν γυναίκες μόνες και πιάνει την κουβέντα. Το σου λέγε ξεκάθαρα, μάζεψε τον άνδρα σου εσύ, γιατί δεν σκέφτηκε ότι ο άνδρας σου μπορεί να σε απαιτούσε. Μου λέει, εγώ σκέφτηκα ότι η γειτόνη σα ζήλευε. Μετά, σε μια άλλη περίπτωση, ήρθε κάποια άλλη και της είπε, κοίταξε, ο άνδρας σου βγαίνει στο τάδε μαγαζί και έλα κανένα βράδυ, χωρίς να του το πει να κάνεις μια γύρα, να δεις τις παρέες του. Σου έλεγε εμέσω πλήσι σαφώ ότι ο άντρα σου βγαίνει με κάποια γυναίκα ή με κάποιε γυναίκε για να σου λέει γιατί δεν κάνει μια ευνηδιαστική επίσκεψη σε εκείνο το μαγαζί. Τι σκέφτηκε, σκέφτηκα μου λέει ότι μπορεί να με ζηλεύει και να με αφθονεί αυτή η γυναίκα γιατί ω ζευγάρι έχουμε μια α, Uh, καλή κοινωνική εικόνα uh, ήταν η, η καλή επιφάνεια μιας καλής οικογένειας που είχαν το σπίτι τους, τα παιδιά τους, τη δουλειά τους, τις οικονομικές τους ανέσεις και ούτω καθεξής. Μπορεί ένας άνθρωπος να αρνείται να δει αυτό που είναι ξεκάθαρα μπροστά του. Θα μου πείτε με πώς είναι ξεκάθαρο μπροστά μας ότι μας απατάει κάποιος τη στιγμή που δεν το παραδέχεται ότι μας απατάει και τη στιγμή που έχει πάντα μια δικαιολογία να πει για την απουσία, για την μοναχική έξοδο, μπορεί για παράδειγμα να πει ότι ξέρεις ο τάδε φίλος μου δεν είναι καλά γιατί χώρισε με την κοπέλα του και εγώ θα πάω να τον στηρίξω και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο αρνούνται οι άνθρωποι να δουν την αλήθεια κατάματα, σίγουρα παίζουν πολύ ρόλο οι φόβοι, οι ανασφάλειες, οι φόβοι για το διαζύγιο, η φόβοι για το χωρισμό, η φόβοι για την εγκατάληψη, η φόβοι για την ανάληψη ευθύνης που προϋποθέτει το να δεις την αλήθεια κατάματα και να παραδεχτείς την πραγματικότητα. Και δουλεύει ο μηχανισμός άμυνας της άρνησης, denial στα αγγλικά, που ενώ υπάρχουν μπροστά σου τα σημάδια αρνείσαι να τα δει Φυσικά είναι περίπλοκοι τρόποι με τους οποίους αντιδράει ο κάθε άνθρωπος σε κάθε τραυματικό γεγονός και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες αλήθειες. Είναι αλήθεια ότι δεν αντέχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες αλήθειες. Οπότε θεωρώ πως δεν είναι καλή ιδέα να μεταφέρουμε κάποιες αλήθειες οι οποίες είναι εκεί είναι μπροστά στα μάτια του άλλου και αν θελήσει θα τις δει. Είχαμε κάνει και σχετικό βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube για το αν μεταφέρουμε τη γνώση σε μια φίλη μας ή σε ένα φίλο μας για το ότι ο ή η σύντροφος τους τους άπατα. Εκτός και αν έχουμε στενή σχέση με εκείνο τον άνθρωπο, εκτός και αν τον νιώθουμε σαν αδελφό μας, εκτός κι αν είμαστε σε θέση να καθίσουμε και να στηρίξουμε το πρόσωπο αυτό το οποίο θα καταρρεύσει με τη γνώση της απιστίας, δεν είναι καλή ιδέα να πάμε να γίνουμε εμείς οι αγγελιοφόροι του κεράτου. Δεν είναι καλή ιδέα. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να δουν την πραγματικότητα, ίσως το κάνουν επειδή δεν αντέχουν την πραγματικότητα. Και είναι αλήθεια ότι κάποιες τέτοιες περιστάσεις, όπως αυτή που ανέφερα προηγουμένως, που έρχεται ξαφνικά το τρίτο πρόσωπο και σε ενημερώνει ότι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, έχει φτιάξει μια ολόκληρη άλλη ζωή αλλού και εσύ κοιμόσουνα στα χαμομήλια, ή εσύ σου να αμέριμνος, μπορεί να είναι συντριπτική η συνειδητοποίηση της αλήθειας. Μπορεί να είναι ένα συντριπτικό τραύμα. Πώς είναι όταν κάποιος πέφτει και σου λέει ο γιατρός έχει συντριπτικό κάταγμα, έχει σπάσει δηλαδή το κόκκαλο του ποδιού σου, ξέρω εγώ δεν είμαι εγώ ορθοπαιδικός, ο αδερφός μου είναι ορθοπαιδικός, έχω ακούσει τον όρο συντριπτικό κάταγμα που σημαίνει ότι έχει σπάσει σε πολλά σημεία, ένα οστό ή πολλά οστά. Το ίδιο μπορεί να είναι και ένα συντριπτικό τραύμα να μάθεις για μια ολόκληρη άλλη ζωή που έχει ο ή σύντροφο σου πέρα από τη μονογαμική σας σχέση. Για το γεγονός ότι σε έχει κατακερατώσει και σε έχει καταξεγελάσει. Και στην ουσία έχεις ξεγελάσει και εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, γιατί στην πραγματικότητα τα σημάδια είναι πάντα εκεί. Είναι συντριπτικό το τραύμα της απιστίας, είναι βαθύ το τραύμα της απιστίας και σημαδεύει την ψυχή ενός άνθρωπου. Η ζωή δεν είναι ποτέ η ίδια μετά που ένας άνθρωπος βιώνει την απιστία. Ακόμη και την μικροαπιστία. Ακόμη και το γεγονός ότι ο σύντροφος σου, η σύντροφος σου, αντί να μοιράζεται μαζί σου τις μικρές στιγμές της ζωής, επιλέγει να τις μοιράζεται με άλλα πρόσωπα και έτσι να κλέβει την ευκαιρία για να συνδεθείτε ουσιαστικά και να τη δίνει αλλού τη λεγόμενη συναισθηματική απιστία, η οποία μπορεί να είναι καθολική συναισθηματική απιστία. Δηλαδή ένας άνθρωπος να λέει ερωτόλογα και να ερωτεύεται πλατωνικά με ένα άλλο πρόσωπο και να είναι πιο δυσδιάκριτη απιστία όπως το micro-cheating ή μικροαπιστία που κάποιος να μοιράζεται τις στιγμές του με άλλους ανθρώπους, να μοιράζεται τους προβληματισμούς του με άλλους ανθρώπους, να συνδέεται συναισθηματικά με άλλους ανθρώπους και όχι με σένα. Να κάθεται δηλαδή ο ή σύντροφο σου δίπλα σου στον καναπέ και αντί να μιλάει μαζί σου, να στέλνει μηνύματα στα κοινωνικά δίχτυα, στα διάφορα messengers και να συνομιλεί με άλλους ανθρώπους, με άλλους ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούσε να είναι και σε ερωτική σχέση. Δηλαδή, μία γυναίκα ετεροφιλόφιλη, να συνομιλεί με άλλους άνδρες ή μια γυναίκα ομοφιλόφιλη με άλλες γυναίκες ή ένας άνδρας ετεροφιλόφιλος με άλλες γυναίκες ή ένας άνδρας ομοφιλόφιλος με άλλους άνδρες. Η απιστία πονάει, η απιστία τραυματίζει και τραυματίζει βαθιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα απιστίας είτε μία φορά είτε συνεχόμενα αναφέρουν ότι η σχέση τους με τον εαυτό τους και η σχέση τους με τους ανθρώπους που συνδέονται ερωτικά, γιατί μπορεί να έχει τελειώσει η σχέση εκείνη στην οποία έχουν δεχθεί και έρατο και το γνωρίζουν, αλλά να συνεχίζουν να φέρουν το βαθύ τραύμα της απιστίας. Αναφέρουν ότι η ζωή δεν είναι ποτέ ξανά η ίδια από την ημέρα που αντιλαμβάνεσαι, αποδέχεσαι και αναγκάζεσαι να παραδεχθείς ότι έχει πέσει θύμα απιστίας. Δεν είναι η ίδια η ζωή μετά. Στο σημείο αυτό, θέλω να σημειώσω πως υπάρχει και το φαινόμενο της απιστίας που βιώνει ένα πρόσωπο χωρίς να το γνωρίζει συνειδητά ότι δέχεται απιστία. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες το κέρατο δεν γίνεται γνωστό. Δεν μαθαίνουμε ότι ο άνδρας μας, ότι η γυναίκα μας μας έχει απατήσει. Ότι ο σύντροφος μας μας έχει απατήσει. Δεν έρχεται κάποια με την κοιλιά στο στόμα να μας πει κοίτα ο άνδρας σου έχει μια ξεχωριστή ζωή μαζί μου εδώ και τόσα καιρό και κοίτα και τον καρπό της απιστίας που έχω στην κοιλιά μου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και πολλές περιστάσεις τις οποίες η απιστία δεν γίνεται γνωστή. Και το λέω αυτό έχοντας γνώση τέτοιων περιστάσεων. Έχοντας δουλέψει για πάνω από 20 χρόνια με ενήλικες και με ζευγάρια, πολλές φορές έχω μάθει στη θεραπεία ότι ένας άνθρωπος μπορεί να απατήσει και να το κρύψει πάρα πολύ καλά. Ή μπορεί να απατά ακόμη και συστηματικά και να το κρύβει πολύ καλά. Τα πρόσωπα τα οποία βιώνουν την απιστία χωρίς να έχουν γνώση ότι δέχονται απιστία, βιώνουν αυτό το βαθύ τραύμα και δεν έχουν και τα εργαλεία να το αντιμετωπίσουν. Είναι πιο έντιμο να απατήσεις και να το πεις, παρά να απατήσεις και να ξεγελάσεις τον άλλο. Παρόλο που οι άπιστοι χρησιμοποιούν τη δικαιολογία ότι δεν θέλω να το μάθει η γυναίκα μου, δεν θέλω να το μάθει ο άνδρας μου για να μην πληγωθεί. Στην ουσία δεν θέλουν να το μάθει το πρόσωπο που απατούν γιατί φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και θέλουν να την σκαπουλάρουν, όπως λέγεται στην καθομιλουμένη. Όταν όμως είσαι θύμα απιστίας, όταν ο σύντροφος σου, η σύντροφος σου το δίνει αλλού, και το σεξουαλικό και το ερωτικό και το συναισθηματικό, νιώθεις το κενό, νιώθεις την αποξένωση, σου λείπει η αγάπη, σου λείπει η βαθιά συνδεσιμότητα που δίνει μια σχέση ειλικρινής, αυθεντική, έντιμη και διάφανη. Όταν κάποιος απατάει τον ή τη σύντροφό του και αποφασίζει να μην το αποκαλύψει, τότε συνδέεται σε πολύ πιο επιφανειακό επίπεδο με ή τη σύντροφό του, προκειμένου να μην του ξεφύγει, να μην τη ξεφύγει το γεγονό ότι απάτησε. Εάν είσαι βαθιά και ουσιαστικά συνδεδεμένο με έναν άνθρωπο, δεν μπορεί παρά να μοιράζεσαι όλα όσα έχεις πράξει, όλα όσα σκέφτεσαι, όλα όσα νιώθει σε σχέση με το άλλο πρόσωπο και σε σχέση με τη σχέση σα. Οπότε ένα πρόσωπο το οποίο είναι θύμα απιστίας και δεν το ξέρει, βιώνει το βαθύ τραύμα της απιστίας χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Γιατί όταν ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου το δίνει αλλού, τότε εσύ δεν το παίρνεις. Και όταν δεν το παίρνεις νιώθεις έλλειψη, νιώθεις κενό. Αναπόφευκτα νιώθεις αναξιαγάπητος, αναξιαγάπητη. Αναπόφευκτα νιώθεις αναξιαγάμητος, αναξιαγάμητη για να μην συζητήσω και για τους καθαρά φυσικούς κινδύνους των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων που επιφέρει σε ένα ζευγάρι αυτός που απατάει. Όταν η σχέση είναι μονογαμική, οι σύντροφοι δεν παίρνουν μέτρα προφύλαξης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Εάν όμως απατήσεις τη γυναίκα σου, τον άνδρα σου, ακόμη και με τη χρήση προφύλαξης, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα να παρισφρήσει στη σχέση σας και στη ζωή σας. Εάν είσαι θύμα απιστίας, είτε το γνωρίζεις είτε όχι, τραυματίζεσαι βαθιά. Εάν ένας άνθρωπος που σου έχει υποσχεθεί πίστη και μονογαμία σε ξεγελάσει, σε προδώσει, σε εγκαταλείψει, σε αφήσει μόνο σου, σε αφήσει μόνο σου σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια, τότε το βιώνεις με πολύ δύσκολο τρόπο. Δεν είναι απλό το τραύμα της απιστίας. Είναι βαθύ και πολυεπίπεδο. Τραυματίζεσαι σε πολλά επίπεδα. Τραυματίζεται η αίσθηση της ασφάλειας σου. Τραυματίζεται η αυτοεκτίμητησή σου. Τραυματίζεται η αυτοπεποίθησή σου. Ματαιώνεσαι. Χάνεις τις ελπίδες σου στον άνθρωπο. Μπορεί να φτάσεις ακόμη και μέχρι το μηδενισμό. Να νιώθεις ότι δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθείς τη ζωή σου γιατί εφόσον τα πάντα καταραίουν, τι νόημα έχεις εσύ να προσπαθείς να είσαι καλός άνθρωπος, τι νόημα έχει να κάνει πνευματικό αγώνα, τι νόημα έχει να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αυτή η απαξίωση και ο μηδενισμό που προκύπτει από το τραύμα της απιστίας φανερώνει ακριβώ το βάθος του τραύματο. Εννοείται ότι το τραύμα της απιστίας χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Περισσότερα γι' αυτό θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, το 60ο επεισόδιο του podcast, όπου θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση της απιστίας και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν μία σχέση ή ένας γάμος υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει μετά από μία απιστία και ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες ίσως να το καθιστούν εφικτό. Το επεισόδιο αυτό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους εκείνους που είτε το γνωρίζουν πως έχουν τραυματιστεί βαθιά ψυχικά από την απιστία, είτε δεν το γνωρίζουν αλλά το βιώνουν με όλες τις αρνητικές συνέπειες. Έχετε την αγάπη μας όλων όσοι παρακολουθούμε το podcast και θα το δείτε αυτό και στα σχόλια και κάτω από το βίντεο του podcast στο κανάλι μας στο YouTube έχετε την αγάπη μας, έχετε την ενσυναίσθηση μας και θέλω να σας αφήσω με αυτή τη διαβεβαίωση ότι είναι απολύτως φυσικό, απολύτως φυσιολογικό, απολύτως αναμενόμενο να καταβάλλεστε και να καταραίετε από το βαθύ ψυχικό τραύμα της απιστίας. Έχετε δίκιο να νιώθετε άσχημα. Έχετε δίκιο να μοιράζετε τη ζωή σας στην πρώτης απιστίας περίοδο και μετά της απιστίας περίοδο. Στο επόμενο επεισόδιο θα πούμε περισσότερα για την αντιμετώπιση. Σας φιλώ.